7 χρόνια είναι. Πού πρέπει να πάει αυτό? Εδώ θα μείνει να φτιαχτεί, λέω. Πώς θα πάει? Μετά με τον Τάσο θα πάει. 5η 14 του Νοέμβρη εδώ στο πλατή και βλέπουμε ήδη να μυρίζει Χριστούγεννα. Πρόεδρε, καλημέρα και τι έχουμε ακριβώς σήμερα, τι δραστηριότητα? Ναι, όντως, εδώ και καιρό μυρίζει Χριστούγεννα για μας. Έχουμε αρχίσει ενεργά τις προετοιμασίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε φέρει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί χρειάζεται να γίνει από την αρχή, να κατασκευαστεί από την αρχή το πανί, να βαφτεί σε κάποια σημεία και γενικώς να το περιποιηθούμε ώστε να είναι ωραίο όταν θα το στήσουμε. Θα γίνει καινούργιο από την αρχή, μόνο ο σκελετός θα μείνει παλιός. Και άλλα πράγματα είναι καινούργια. Βλέπουμε ότι αλλάζει και το σημείο που τοποθετείτε το φετινό έλατο στο πλατή. Όχι, δεν αλλάζει το σημείο. Αυτό το σημείο είναι για να φτιαχτεί. Εδώ θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και μετά θα τοποθετηθεί στο κέντρο του πεζόδρομου. Άρα εδώ είναι μια αναπροσαρμογή που θα γίνει έτσι για να ξεκινήσει η διαδικασία των εορτών. Ναι, ναι. Όπως βλέπετε, θα το αφήσουμε εδώ δίπλα. Θα πάρθουν μέτρα για καινούριο πανί, θα το δει ο σιδεράς για να κάνει τυχόν βελτιώσεις, βαψίματα κτλ. Και μετά θα πάρει τη θέση του όμορφο. Και όπως ήταν. Σωστά. Και εδώ να ευλογήσουμε για λίγο εσάς, τη διοίκησή σας, αλλά και τον κύριο Καρακόλη εδώ που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια και την κάνετε προσωπικά και εθελοντικά. Ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θωμά. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας έχει βοηθήσει, μας έχει τοποθετήσει και την αψίδα. Θα μας την τοποθετήσει, ευελπιστώ, και φέτος. Τον χρωστάμε πολλά. Αδειμονούμε να νιώσουμε και φέτος την ομορφιά της Αστερούπολης από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, και εγώ.